Νίκη, είχαμε πληροφορίες, η αλήθεια είναι, από το μεσημέρι ότι τα κρούσματα θα είναι πολλά. Δεν περιμέναμε όμως σε καμία περίπτωση να ακούσουμε ότι τα κρούσματα, οι νέες μολύσεις στη χώρα μας θα είναι 667. Είναι το νέο αρνητικό ρεκόρ που ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο της προηγούμενης εβδομάδας με 508 μολύνσεις στη χώρα. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε, 87 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι και δίνουν τη μάχη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα σκύπτρα των κρουσμάτων για μια ακόμη φορά κρατά η Αττική με 250 μολύνσεις, ακολουθεί Θεσσαλονίκη με 125, αλλά σήμερα υπήρχαν πολλά κρούσματα και στη Βοιωτία με 30 μολύνσεις. Τα καινούργια κρούσματα έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός στους νεαρότερους ηλικία, στην ηλικιακή ομάδα 18 με 39. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε δραματική έκκληση στους νέους να προσέχουν, να τηρούν τα μέτρα τόσο για τους ίδιους, όσο όμως και για τους ανθρώπους στο περιβάλλον του. Να σου πω τέλος ότι οι περιοχές που είναι πολύ κοντά στο κόκκινο είναι πια τα Ιωάννινα, η Θεσσαλονίκη, η Καστοριά και η Βοιωτία, αλλά και οι Σέρες. Γι' αυτό ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών θα πρέπει αυστηρά να τηρούν τα μέτρα. Νίκη. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε αν θα πυροδοτήσουν περαιτέρω εξελίξεις αυτά τα άσχημα νέα με το ρεκόρ κρουσμάτων.